μου ταιριάξει. Γρηγόρη, εσύ που έχεις μελετήσει τόσα θέματα για το σεξ, μπορείς να μου πεις τι φαντάζεσαι ότι θα μας πει ο δόκτωρ Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, χειρουργός ουρολόγος, ότι γιατί συμβαίνει κάποια στιγμή στη ζωή μας να μην έχουμε διάθεση για σεξ? Θες να τα πω εγώ καλύτερα από τον χειρουργό? Τον κύριο Κωνσταντινίδη. Συγγνώμη, το ζητάω, αλλά είναι πολλοί λόγοι, Ελένη. Για παράδειγμα, πρόσεξε να δεις. Μόλις έσκασε μια είδηση που εγώ θα απέχω κανένα τρίμηνο μετά από αυτό το σοκ. Τι έγινε? Α, ναι, να το ανακοινώσουμε και στο σπίτι του. Όχι, και είναι 70.000 άνθρωποι που νιώθω ότι ούτε αυτοί. Ναταλή. Νιώθω ότι 70.000 άνθρωποι για κανένα δίμηνο ξεχάστε. Είναι σε σχέση με τράπεζα. Το ξέρουν τα παιδιά. Πού το ξέρετε σε αυτό? Χάλασε πάλι η ισοτιμία του ελβετικού φράγκου, Ελένη. Άσε μας, μωρέ Γρηγόρη, γιατί κάτι έγινε. Πες ρε Τάσο. Εάν, ας πούμε, είχες πάρει 100.000 δάνειο... Ήρθανε και μου το δείχνανε και λέω, έχω που έχω καλή διάθεση.